Ακριβώς πριν ένα χρόνο, εδώ στην Ελευσίνα, στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε, αποχαιρετήσαμε τον σύντροφο Μάκη Μαΐλη. Ήταν μια σημαντική απώλεια για το κόμμα μας συνολικά, αλλά και για την κομματική οργάνωση της Ελευσίνας. Μια απώλεια που όσο τρέχει ο χρόνος, αντιλαμβάνεται κανείς όλο και περισσότερο την σημασία της. Ο σύντροφος Μάκης μπήκε στον αγώνα από μαθητής και από τότε μέχρι το θάνατό του δόθηκε και αφοσιώθηκε στο κόμμα και στο κίνημα. Είχε τη δική του ξεχωριστή και ουσιαστική συμβολή και προσφορά στα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί από το κόμμα όλο αυτό το διάστημα. Στα 19 του χρόνια οργανώθηκε στην Παράνο με τότε ΚΝΕ και ως μέλος του Κεντρικού Συμβούλου είχε συμμετοχή για την συγκρότηση της ΚΝΕ στην περιοχή. Αργότερα, ως μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου της Ελευσίνας, ο Σύλλογος ανέπτυξε πλούσια δράση, συμβάλλοντας σε διεκδικήσεις, όπως όλοι θα θυμούνται οι παλιότεροι, τα μεγάλα προβλήματα της επέκτασης τότε της Πετρόλα. Κορυφαίο γεγονός τότε φυσικά για την πόλη της Ελευσίνας, αλλά και στον αντιδικτατορικό αγώνα, με αποτέλεσμα πολλά μέλη του Φοιτητικού Συλλόγου να συμμετέχουν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Στα χρόνια της μεταπολίτευσης, από το 1975 μέχρι το 1978, εκλέχθηκε στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της Ελευσίνας. Τότε, επί της ουσίας, μαζί με άλλα στελέχη του κόμματος και του λαϊκού κινήματος περιοχής, μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, μπήκαν οι βάσεις για τη διεκδίκηση κύριων αιτημάτων για τα προβλήματα που βίωνε ο λαός της Ελευσίνας. Εκείνη την περίοδο, μάλιστα, να θυμηθούμε ότι κάτω από την πίεση του ίδιου του ελευσινιώτικου λαού έκλεισε η Αμερικάνικη βάση στην Ελευσίνα. Μέλος του Νομαρχιακού Γραφείου και Γραμματέας της Οργάνωσης Ελευσίνας, είχε τη δική του συμβολή στους μεγάλους αγώνες εργατικής τάξης στην περιοχή του Θριάσιου, στη βελτίωση των σχετισμών στο συνδικαλιστικό κίνημα στην περιοχή και στην ανάπτυξη των κομματικών δυνάμεων στα μεγάλα εργοστάσια. Παρά το γεγονός ότι αργότερα στις αρχές της δεκαετίας του 80, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ανέλαβε δουλειά σε άλλες περιοχές, αμύωτο ήταν το ενδιαφέρον του για τις εξελίξεις και την κατάσταση στην περιοχή μας. Αυτό που μπορούμε να πούμε σαν συμπέρασμα για τον σύντροφο το Μάκη είναι ότι από απλό μέλος του κόμματος μέχρι και την ανάδειξή του σε στέλεχος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ, η δράση του αποτελεί παράδειγμα διαπαιδαγώγησης και αφοσίωσης στο κόμμα για όλους μας. Μας λείπει, γιατί είχε πολλά ακόμα να δώσει στο κόμμα και στο κίνημα. Λείπει στη συντρόφισσα Κατερίνα, στα παιδιά του, στα εικόνια του. Λείπει σε όλους εμάς, στους συντρόφους και στους φίλους. Λείπει η φυσική του παρουσία από την κομματική οργάνωση της Ελευσίνας, γιατί παρά το φορτίο της δουλειάς του και τα καθήκοντα στα πλαίσια της Κεντρικής Επιτροπής, είχε τεράστια συμβολή στη ζωή και στη δράση της κομματικής οργάνωσης, εδώ και σε ό,τι αφορά και το σωστό προσανατολισμό της, στην υλοποίηση των αποφάσεων του κόμματος, στη βοήθεια των νέων συντρόφων. Παρά το πρόβλημα υγείας του, που τον βασάνιζε το τελευταίο διάστημα, δεν έπαψε να είναι παρόν στην υλοποίηση των αποφάσεων του κόμματος. Μα ριζοσπάστης ήταν αυτός. Οικονομική εξόρμηση, μαζική προπαγάνδα, θα το θυμόμαστε πάντα ότι ήταν στην πρώτη γραμμή. Θα το θυμόμαστε όταν με την ψυχή στο στόμα που λέμε έτρεχε να προλάβει τις συνεδριάσεις σε συνδυασμό με όλα τα καθήκοντα τα άλλα τα κεντρικά που είχε αναλάβει. Σημαντική ήταν η βοήθειά του προς τους νέους συντρόφους. Να γνωρίσουμε την ιστορία του κόμματος και του κινήματος στην Ελευσίνα. Να γνωρίσουμε τις οικογένειες των αγωνιστών που έφυγαν από τη ζωή και να διατηρήσουμε τους δεσμούς του κόμματος μαζί τους. Στα πλαίσια αυτά ήταν καθοριστική η συμβολή του σε μεγάλες εκδηλώσεις που πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια η κομματική οργάνωση της Ελευσίνας, όπως αυτή προς τιμήν του πρώτου νεκρού απεργού Δημήτρη Μιχαήλου και αυτή, αν θυμόσαστε, που κάναμε τον γιορτασμό για τα 100 χρόνια από την είδηση του κόμματος. Θα τον θυμόμαστε τον σύντροφο το Μάκη για την ιδιαίτερη φροντίδα που έδειχνε όσον αφορά τη σωστή αφομοίωση και την ένταξη των συντρόφων στο κόμμα και στην ΚΝΕ. Ο σύντροφος Μάκης έφυγε νωρίς. Μια είναι η ζωή του καθένα και της καθεμιάς. Ωστόσο,
έχει μεγάλη σημασία πώς τη ζει και για ποιο το σκοπό. Ο σύντροφος Μάκης έζησε μια ζωή γεμάτη δράση μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Η αλήθεια είναι, συντρόφισσες και φίλοι και σύντροφοι, ότι θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο για να παρουσιάσουμε συνολικά και ολοκληρωμένα τη δράση του σύντροφου Μάκη. Αυτό το καθήκον ας το αφήσουμε για σήμερα στη συντρόφισσα Αλέκα Παπαρίγα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πάρει το λόγο στη συνέχεια.